λύση στο επικείμενο πρόβλημα που θα προκύψει γύρω από τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών αναζητείται από το αρμόδιο Υπουργείο και Φορείς της Αυτοδιοίκησης μετά το τελεσίγραφο της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, η οποία θα σταματήσει το σχετικό πρόγραμμα τον ερχόμενο Ιούνιο, οπότε μέχρι τότε θα λειτουργήσουν τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών μεταξύ αυτών και του Ηρακλείου. Υπάρχει μια ενημέρωση από την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, η οποία ουσιαστικά λέει ότι μέχρι τον Ιούνιο μήνα θα λειτουργεί το όλο πρόγραμμα ανακύκλωση και στη συνέχεια θα το αφήσει είτε να το λειτουργήσουν οι Δήμοι είτε μέσω μιας άλλης διαδικασίας. Αυτές οι συμβάσεις έχουν γίνει από την Κεντρική Πολιτεία. Προβληματισμός επικρατεί και στον Δήμο Ηρακλείου με τον Νίκο Γιαλιτάκη να εκφράζει τους φόβους του σε σχέση με την επόμενη μέρα της ανακύκλωσης, ενώ το προσεχές χρονικό διάστημα θα πραγματοποιήσει επαφές τόσο με δημάρχους του νομού Ηρακλείου και Λασιθίου, όσο και με τον ΕΣΔΑΚ. Ότι το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος θα πρέπει να δει πώς σκέφτεται συνολικά το ζήτημα της ανακύκλωσης στην πατρίδα μας για τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε όχι απλά να κάνουμε κάποιο πισωγύρισμα που κινδυνεύουμε να συμβεί, αλλά ουσιαστικά να αναπτύξουμε και την επόμενη εποχή της ανακύκλωσης, που είναι η περαιτέρω διαλογή στην πηγή. Το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών που λειτουργεί εδώ στο Ηράκλειο είναι ένα κέντρο το οποίο εξυπηρετεί όλους τους Δήμους του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Παίρνουμε λοιπόν μια πρωτοβουλία τις επόμενες μέρες και θα κάνουμε μια συνάντηση με όλους τις δημοτικές αρχές των Δήμων που χρησιμοποιούν το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και με τον ενιαίο σύνδεσμο απορριμμάτων Κρήτης, έτσι ώστε από κοινού να δούμε εγκαίρως ποια είναι η επόμενη κίνηση την οποία πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε, όπως είπα και πριν, να διαφυλάξουμε την ομαλότητα την οποία υπάρχει. Όπως τόνισε ο Αντιδήμαρχος, θα πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο καυτό αυτό ζήτημα της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών, όπως και της επιδότησης από το κράτος. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο το βάζουμε πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας, ώστε να εισκύψει, όπως είπα και πριν, η πολιτεία και το αρμόδιο, μέσω του αρμόδιου Υπουργείου, για να δούμε ποια τελικά θα είναι η διαδικασία η οποία θα ξεκινήσει να γίνεται από εκεί και πέρα, είτε μέσω του ελληνικού οργανισμού ανακύκλωση, είτε μέσω της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης, έτσι ώστε και αυτές οι εταιρείες να επιδοτούνται από το κράτος. Την ίδια ώρα, ο Δήμος Ηρακλείου επεκτείνει το σχολικό μαραθώνιο Πάμε Ανακύκλωση σε αρκετά γυμνάσια και λύκεια του Ηρακλείου. Μέσω του επίμαχου προγράμματος δίνεται η δυνατότητα ανακύκλωσης εντός των σχολικών μονάδων. Προς την κατεύθυνση αυτή διανεμήθηκαν ειδικοί κάδοι για χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό και μπαταρίες. Μέσω των οποίων θα κάνουν όλα αυτά τα παιδιά διαλογή στην πηγή των ανακυκλώσιμων υλικών. Τα παιδιά αυτά είμαστε βέβαιοι ότι αποτελούν την κοινωνική ομάδα των πολιτών, οι οποίοι θα είναι πιο ευαισθητοποιημένοι αλλά και θα μπορούν να είναι οι αγγελιοφόροι αυτού του μηνύματος. Καλωσορίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, είναι εξαιρετικά θετική. Θα τη στηρίξουμε όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί το ζητούμενο για μας είναι τα παιδιά μας να είναι και σωστοί πολίτες, ευαισθητοποιημένοι.